Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα μάθημα για κρυπτονομίσματα. Ονομάζομαι κύριε Ακουστηριακή, ασχολούμαι με τα κρυπτονομίσματα τα τελευταία 5 χρόνια, με day trading τα τελευταία 5,5 χρόνια. Και σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω πώς μπορείς να υπολογίσεις και actually να δεις on-chain data πότε γίνονται liquidated χρήματα στα κρυπτονομίσματα. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή που βίντεο σκοπά αυτό το μάθημα, υπάρχει ένα correction στην αγορά. Και εδώ πέρα μπορώ να δω στην ουσία πού. Ποιον κρυπτονομισμά και πώς ακριβώς ήταν τα liquidations τις τελευταίες ώρες, μέρες, εβδομάδες ή μήνες. Και πάμε να δούμε λίγο αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε πάρα πολλές πληροφορίες σε αυτή τη ιστοσελίδα. Καταρχάς, η ιστοσελίδα είναι το coinglass.com. Και ήρθα στο slash liquidation and data και μπορείς να κοιτάξεις πάνω αριστερά πόσο liquidation είχαμε τις τελευταίες 24 ώρες. Πάνω από 177 εκατομμύρια δολάρια έχουν γίνει liquidated από τα κρυπτονομίσματα. Και μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν επίσης πόσοι είναι long, πόσοι είναι short μέσα στο, μέσα στα κρυπτονομίσματα και μπορείς να δεις ότι είναι στην ουσία λίγο 50-50, άρα υπάρχει έναν indecision μέσα στην αγορά. Και εδώ πέρα μπορείς να δεις κιόλας έναν chart στο που σε ποιον κρυπτονόμισμα γίνονται τα περισσότερα liquidations. Ας πούμε για παράδειγμα στην Binance υπάρχει, όχι αυτό δεν είναι liquidations, αυτή είναι volumes. Δεν ξέρω καν πώς ήρθε εδώ πέρα. Θα πατήσω εδώ πάνω. Α, λάθος. Αυτό είναι το volume. Λέω για κάτι δεν πάει καλά με το νούμερο. Άρα αυτό είναι το πόσο volume έγιναν συναλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες. Και τι σημαίνει αυτό για εσένα. Τις τελευταίες 24 ώρες μπορούμε να δούμε ότι για παράδειγμα 30 δισεκατομμύρια δολάρια έγιναν συναλλαγές μέσα στην Binance. 15 δις στην Bitget, 12 δις OKX πάνω στον Bitcoin. Μπορείς να δεις το αντίστοιχο για το Ethereum, ADA, BNB και οποιοδήποτε κρυπτονομίσμα εσύ επιθυμείς. Το τι ήθελα να δω βασικά εγώ είναι το liquidations. Τώρα, ξέρουμε ότι αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή η αγορά κάνει correction. Cable altcoins έδωσαν 50% πτώση, 40%, 30%, το Bitcoin είναι γύρω στα 10% αν δεν κάνω λάθος. Και μπορείς να δεις ότι μπορείς να δεις πόσα λεφτά έχουν γίνει liquidated την τελευταία μία ώρα, 4 ώρες, 12 ώρες, 24 ώρες. Τις τελευταίες 24 ώρες, 68 εκατομμύρια δολάρια bitcoins έχουν γίνει liquidated. Τι σημαίνει αυτό liquidated? Έχουν χαθεί. Μπήκαν κάποιοι longs ή shorts και αυτό είναι σαν να λέμε έχουν χτυπήσει stop loss. Okay, μπορείς να δεις κιόλας πόσα είναι τα longs, 25 εκατομμύρια και πόσα είναι τα shorts, 43 εκατομμύρια. Και μπορείς να δεις επίσης για το Solana 13 εκατομμύρια, για το Ethereum 55 εκατομμύρια και ούτω καθεξής. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πάρα πολύ καλό για να αναγνωρίσεις. Επίσης, το τελευταίο 24ωρο μπορούμε να δούμε ότι, για παράδειγμα, υπάρχει ένα 65% intention bias στην Binance για long. Και στα δεξιά μπορείς να δεις real-time liquidations, real-time κόσμων να χάνει λεφτά. Τώρα, γελώ, αλλά δεν είναι και αστείο για να είμαι ειλικρινής, γιατί μπορείς να δεις 1.000 δολάρια κάθε φορά ο κόσμος να χάνει λεφτά, 21.000. Όλα αυτά είναι live, real-time, on-chain data κόσμων να χτυπά liquidated, liquidation levels. Αν πάμε λίγο πιο κάτω, εδώ πέρα μπορείς να δεις το total liquidations τα οποία είχαμε σε rankings την τελευταία μία ώρα σε longs, μία ώρα σε shorts, τετράωρο σε longs, τετράωρο σε shorts και το τελευταίο 24ωρο. Και το τι μπορούμε να δούμε εδώ πέρα ότι οι περισσότεροι actually εχάσασαν τα πιο πολλά τους λεφτά για παράδειγμα στον bitcoin σε shorts. Και ήταν λογικά επειδή τον bitcoin τις τελευταίες 24 ώρες έκαμε το τετράωρο bullish impulse. Στο ethereum εδώ πέρα οι περισσότεροι τα έχασαν σε longs. Άρα το Ethereum είναι πιο bearish, βλέποντας αυτά τα data. Τώρα, πού χρησιμεύει στην έρευνα σου αυτή η ιστοσελίδα? Είναι για να μπορείς να δικαιολογήσεις γιατί βλέπουμε πτώσεις μέσα στην αγορά. Βασικά όχι το γιατί βλέπουμε, αλλά πού γίνονται οι πτώσεις μέσα στην αγορά. Επίσης εδώ πέρα υπάρχει ένα νέο tab που actually πρώτη φορά το βλέπω για τα ETFs. Interesting, εδώ πέρα actually μπορούμε να δούμε ένα real time όλα τα Bitcoin Spot ETFs
στην Αμερική προφανώς, γιατί ακόμα Αμερική έκαμε. Το total volume 3,8 δισεκατομμύρια, total market cap 60 δις, άρα συνολικά 3,8 δισεκατομμύρια έχουν γίνει συναλλαγές μέσα σε αυτά τα ETFs. Υπάρχουν 60 δις συνολικά μέσα στα ETFs, τα χρήματα τα οποία είναι αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, και 57 δισεκατομμύρια assets under management. AUM είναι τα assets under management. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε τα flows, πώς κινείται το χρήμα σε κάθε ETF, inflows, outflows, άρα εδώ πέρα μπορούμε να δούμε τα χρήματα τα οποία μπαίνουν και βγαίνουν μέσα στο ETF, και Bitcoin ETF με top ETFs, άρα εδώ πέρα συγκρίνεται τα Bitcoin spot ETFs με άλλα ETFs. Τώρα αυτό δεν είναι ότι θα το χρησιμοποιήσεις για να αποφασίσεις αν θα επενδύσεις σε αυτό το project ή όχι. Είναι απλά για να μπορείς να δώσεις νόημα σε κάποιες κινήσεις τις οποίες κάνει η αγορά. Και για να είμαι ειλικρινής, εμένα φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον να μπορώ να δω τον Grayscale Bitcoin Trust ETF, σε ποια τιμή είναι το ETF τους, όλα τα data μέσα σε αυτήν την σελίδα. Είναι αρκετά ωραίο, είναι αρκετά ενδιαφέρον, ειδικά αν είσαι άτομο το οποίο του αρέσουν τα νούμερα, είναι αρκετά interesting. Τώρα, η αλήθεια δεν είναι ότι έχω ερευνήσει όλα τα tools τα οποία υπάρχουν σε αυτήν την ιστοσελίδα. Αν πάεις data, Παναγία μου, μπορείς να δεις προφανώς, όπως έχουμε και στο DeFi Lama, στο CoinGecko, διάφορα gainers, losers, Bitcoin returns, όλα όσα, όσα χρειάζεται να κάνεις την έρευνα σου. Αλλά για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, για να το κρατήσουμε εντελώς απλό, εγώ προσωπικά εστιάζω 90% liquidations. Για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε ότι την τελευταία μία ώρα οι περισσότεροι προσπαθούν να κάνουν long, αλλά actually χάσαν λεφτά. Δηλαδή όσοι χάσαν λεφτά την τελευταία μία ώρα, έκαναν buys. Τις τελευταίες 4 ώρες, στο Bitcoin ας πούμε, έκαναν buys και γίναν liquidated. Στις τελευταίες 12 ώρες επίσης buys, στις τελευταίες 24 ώρες όμως, sells. Γιατί τον Bitcoin έκανε έναν τετράωρο bullish impulse. Τι μου δείχνει εμένα αυτόν, ότι το τελευταίο 24 ώρο το Bitcoin έκανε τον bullish impulse το οποίο είδαμε και όλοι προσπαθούσαν να πουλήσουν τον Bitcoin και γίναν liquidated τις τελευταίες 24 ώρες, αλλά τις τελευταίες 4 και μία ώρα που είδαν όλοι τον bullish impulse του Bitcoin προσπαθούν να κυνηγήσουν την αγορά. Και πώς το καταλαβαίνεις ότι προσπαθούν να κυνηγήσουν την αγορά? Γιατί τους βλέπεις να γίνονται liquidated την τελευταία μία ώρα και το τελευταίο 4 ώρο, ενώ actually το τελευταίο 24 ώρο τον Bitcoin έκανε bullish impulse. Εδώ μιλούμε για κάποια πολλά δυνατά gold nuggets που ελπίζω να πήρες σημειώσεις. Αν δεν πήρες σημειώσεις, πάρ' το βίντεο πίσω στην αρχή, πιάσε τα notes σου, αποθήκευσε την ιστοσελίδα στις σημειώσεις σου και στα bookmarks coinglass.com και γράψε μου κάτω στα σχόλια τι πιστεύεις για αυτό το μάθημα. Κάνε like και follow για να μην χάνει, κάνε like και subscribe για να μην χάνεις κανένα από τα μαθήματα και τα λέμε στο επόμενο.